Σημείο συνάντησης ιδεών, ταλέντου, τραγουδιστών, μουσικών και ποιητών. Αυτά είναι τα Μάταλα που αποτελούν αναμφίβολα έναν από τους πιο όμορφους, δημοφιλείς και ιστορικούς προορισμούς της Κρήτης. Ετησίως, εκατοντάδες τουρίστες τον επισκέπτονται για να νιώσουν λίγη από την ενέργεια και τη μαγεία του. Και ενώ κάθε χρόνο το Φεστιβάλ των Ματάλων βρίσκεται στο επίκεντρο, στην εποχή της πανδημίας τα δεδομένα άλλαξαν. Πρόκειται για το απόλυτο πάρτι του καλοκαιριού, που όμως έπεσε θύμα του κορονοϊού. Το φημισμένο Φεστιβάλ των Ματάλων μπορεί να έπεσε και αυτό θύμα κορονοϊού φέτος, ωστόσο η ομορφιά της περιοχής είναι διαχρονική και οι τουρίστες, ακόμη και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, τιμούν τα Μάταλα δεόντως. Ο κορονοϊός δυστυχώς έπληξε τα πάντα. Όντως το φεστιβάλ δεν έγινε. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον χρόνο. Η Έλια που έχει χαραγμένα σχέδια καλωσορίζει τους επισκέπτες και τα γραφικά σοκάκια είναι πανέτοιμα και πανέμορφα για να υποδεχτούν ξένους και ντόπιους. Τα σύνορα της χώρας άνοιξαν πριν από λίγες εβδομάδες και τα Μάταλα εξακολουθούν, ακόμη και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να είναι ο απόλυτος προορισμός για το φετινό καλοκαίρι. Βάσει στατιστικών είμαστε δεύτεροι μετά την Κνωσό σε επισκεψιμότητα. Αυτό συνεχίζει και στην περίοδο κρίσης του κορονοϊού. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Τα Μάταλα είναι σήμα κατευθείαν, είναι το όνομα. Από εκεί πέρα όμως, δυστυχώς είναι επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται το πρωί, κάνουν το μπάνι τους, βλέπουν ότι να δουν τα αξιοθέατα, τις σπηλιές και όπου δεν θέλουν να πάνε και το απόγευμα φεύγουν. Ο όμορφος οικισμός, η ιστορική παραλία και τα μαγαζιά για όλα τα γούστα κάνουν τα Μάταλα τον ιδανικό τόπο για εξορμήσεις ή διακοπές. Ωστόσο, όπως και για πολλές άλλες περιοχές της Κρήτης, πολλά τουριστικά καταλήματα δεν έχουν ανοίξει ή και αν έχουν ανοίξει, υπολειτουργούν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αν και, όπως είδατε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στα Μάταλα αυτή τη στιγμή λόγω της επισκεψιμότητας που έχουμε. Δυστυχώς όμως οι ξενοδοχείες μονάδες υπολειτουργούν. Το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει στην περιοχή μας. Τώρα ευελπιστούμε να πάμε λίγο καλύτερα Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Πάντως τα Μάταλα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών τόσο για τους κριτικούς όσο και για τους τουρίστες, οι οποίοι ακόμη και εν μέσω της πανδημίας κάνουν τις βουτιές τους δίπλα στις διάσημες σπηλιές της περιοχής.